Ευρωβουλευτή, κυρία Τέος Ευρωβουλευτή, κύριε Δήμαρχε της Ποσειδονίας, κύριε Αντιδήμαρχε της Ερμούπολης και της Ποσειδονίας, κυρία Διευθύντρια Λαϊκού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, όταν γεννιέται ένας μουσιακός χώρος, αποτυπώνεται και ενσαρκώνεται μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων και αναβιώνει μια ιστορική εποχή. Ο πολιτισμός που αναφυσβήτητα κρύβεται μέσα σε αυτό το χώρο είναι πολύτιμος για όλους μας. Ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει καθόλου την Ερμούπολη ως βιομηχανική πόλη, αλλά και για τους παλαιότερους που έζησαν αυτή την ανεπανάληπτη εποχή. Από σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της προβιομηχανικής μας κληρονομιάς, το σκαγιοποιείο του Γεωργίου Ανερούση, θα είναι στη διάθεση κάθε επισκέπτη. Αυτό το γεγονός μας χαροποιεί, γιατί η πόλη μας αξιοποιεί για μια ακόμη φορά το μεγάλο παρελθόν της. Κάθε στοιχείο της βιομηχανικής μας κληρονομιάς σε αυτό το χώρο έχει σφραγιστεί με το σύγχρονο κόπο και την αφοσίωση ενός επιστημονικού επιτελείου ανθρώπων που κάθε μέρα πασχίζουν να την αναδεικνύουν με τα πιο σύγχρονα μέσα. Το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού της Ερμούπολης, από τότε που εγκαινιάστηκε από τον τότε Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, στις 12 Μαΐου του 2000, με πυρήνα τον κ. Βασίλη Παναγιωτόπουλο και τους εκλεκτούς συνεργάτες του, έχει χαράξει μια συνεπή πορεία με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των θησαυρών του τόπου μας, ενώ θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή θέτοντας νέους ορίζοντες. Για την ιστορία της πόλης μας, η σημερινή μέρα είναι ορόσημο. Στον χώρο που βρισκόμαστε από το 1889, εκατοντάδες άνθρωποι εργάστηκαν για την κατασκευή κυνηγετικών σφαιριδίων και έκτισαν τον υδρότα τους. Το 1989 το κτίριο κρίθηκε διατηρηταίο από τη Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, με πρωτοβουλία της τότε καινήν διευθύντριας, κυρίας Τέτης Χατζηνικολάου, η οποία μας κάνει την τιμή να παρευρίσκεται και σήμερα. Στη συνέχεια αγοράστηκε από το Δήμο της Ερμούπολης με σκοπό να αποτελέσει τμήμα του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού της Ερμούπολης και του Μουσιακού Συγκροτήματος για την ανάδειξη της βιομηχανικής μας κληρονομιάς. Το 2010, υπό τη διεύθυνση του κ. Κώστα Μπιτζάνη, καταρτίστηκε μουσιολογική αρχιτεκτονική μελέτη για το σκαλιοποιείο Ανερούση από την κυρία Περσεφόνη Καραμπάτη, ιστορικό μουσιολόγο, και την κυρία Ερατό Κουτσουδάκη, αρχιτέκτονα μουσιολόγο, που βασίστηκε στην αξιόλογη επιστημονική εργασία που είχε γίνει τα τελευταία χρόνια από την καθηγήτρια της νεότερης ιστορίας, κυρία Χριστίνα Αγριαντώνη, την κυρία Μαρία Μαυροειδή και τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αρχιτέκτονα, κύριο Νίκο Μπελαβίλα. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα και να ευχαριστήσω θερμά τους Ιριανούς μάστορες που πρόσφατα δώρησαν στο Βιομηχανικό Μουσείο μέρος των συλλογών ξυλουργικών και σιδηρουργικών τους εργαλείων. Πρόκειται για εργαλεία που είχαν χρησιμοποιηθεί επί 2 και 3 γενιές. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινοφελούς Έργου της Ερμούπολης, τον κύριο Διονύση Λονταρίτη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΚΕ, τον κύριο Βασίλη Παναγιωτόπουλο, πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού της Ερμούπολης και του Βιομηχανικού Μουσείου, καθώς και τους συνεργάτες του, τον κύριο Κώστα Μπιτζάνη, διευθυντή του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού, και την ομάδα των 2 νεαρών μουσιολόγων, την κυρία Καραμπάτη και την κυρία Κουτσουδάκη, για μια ακόμη φορά τη Διευθύντρια Λαϊκού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, την κυρία Τέτη Χατζηνικολάου, το προσωπικό του μουσείου, τους εθελοντές συνεργάτες μας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την πολύτιμη συμβολή τους. Παράλληλα, ευχαριστώ όλους εσάς που τιμάτε σήμερα το βιομηχανικό μας μουσείο με την παρουσία σας, σε μια ιστορική στιγμή για την πόλη μας, σε μια στιγμή που παραδίδουμε ένα σύμβολο της αρχιτεκτονικής και προβιομηχανικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές, το σκαγιοποιείο Ανερούση, που θεωρείται από τους ειδικούς επιστήμονες ως η πληρέστερη μονάδα στο είδος της που σώζεται μέχρι σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Καλωσορίζω όλους εσάς στα σημερινά εγκαίνια. Από σήμερα το Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης
διευρύνεται με αυτό το νέο βιωματικό μουσείο για την παραγωγή σφαγιών από μόλυβδο του Γιώργου Ανερούση. Θέλω να σας πω ότι τα σημερινά εγγένεια είναι ένα σταθμό σε μια νέα προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει για να ξεκινήσει μια προσπάθεια ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ερμούπολης με έναν τρόπο που πραγματικά της αρμόζει. Το βιωματικό μουσείο που άλλοι επισκεφτήκατε και άλλοι θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε σε λίγο έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την οποία θέλω να πω δύο λόγια. Υπάρχει από το 1889, έχει αρχίσει να παράγει. Έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από τον Ανδριώτη Σιδερά Γιώργιο Ανερούση και αποτελεί ένα πρότυπο μιας μικρής μονάδας η οποία παίρνει πρώτη ύλη και παράγει ένα τελικό προϊόν χωρίς να χρησιμοποιεί καθόλου μηχανοκίνηση. Ο πύργος ψήξης που βλέπετε, εκτός από ένα εξαιρετικό αρχιτεκτόνημα, είναι πάνω απ' όλα ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο που εφεύραν οι άνθρωποι για να λύσουν ένα τεχνικό πρόβλημα, πώς δηλαδή το λιωμένο μολύβι θα γίνει σφαιρίδια χωρίς να λιώσει, γιατί δεν μπορούσε να φτιαχτεί καλούπι για αυτά τα μικρά σφαιρίδια. Έτσι λοιπόν έλυσαν αυτό το τεχνικό πρόβλημα, πετώντας το μολύβι από ψηλά και δίνοντάς τη δυνατότητα μέσα σε αυτά τα 20 μέτρα να χάνει ένα μέρος της θερμοκρασίας του και να γίνεται πάλι στερεό και να μην διαλύεται όταν φτάνει στο νερό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στα βιομηχανικά κτίρια, να αντιλαμβάνεται κανείς ότι πάντοτε πίσω από την αρχιτεκτονική τους κρύβεται ένα σχεδιασμός, μια σύλληψη, μια λειτουργική ιδέα, έτσι ώστε να μπορεί να παραχθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το προϊόν που είχαν σαν αποστολή να παράγουν. Το σκαγιοπείο μας Ανερούση μας διδάσκει μερικά πράγματα ακόμα. Μας μαθαίνει για το ρόλο του επιχειρηματία της εποχής, που τα φτιάχνει όλα μόνος του, που δουλεύει από το πρωί στο βράδυ, που δεν ξέρει Σάββατα και Κυριακές και που έχει πλήρη εποπτεία και εικόνα και έλεγχο για την παραγωγή. Μας μαθαίνει ακόμα ότι οι συνθήκες για τους εργαζόμενους ήταν δύσκολες, η παραγωγή ήταν τοξική, ιδιαίτερα για τον άνθρωπο που δούλευε στο επάνω μέρος του πύργου. Το βιομηχανικό μουσείο φιλοδοξεί αυτός ο χώρος που είστε σήμερα με την προσθήκη ορισμένων άλλων σημαντικών δράσεων, όπως τη μεταφορά του τροχού του Ατμόπλιου Πατρίς στο μέρος που γίνεται η εξκαφή τώρα, να αποτελέσει έναν ευρύτερο χώρο συνάντησης ανθρώπων που τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός και που μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, να διασκεδάσουν, να κάνουν μια συναυλία. Φιλοδοξούμε λοιπόν σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτός ο χώρος να έχει πάρει μια τέτοια ταυτότητα. Επίσης, θέλω να σας ανακοινώσω ότι στις 7 Αυγούστου θα έχουμε τα εγγένεια μιας νέας έκθεσης για το ναυάγιο του Ατμόπλιου Πατρίς και τη Συριανή Ερχομοπλοεία στο διπλανό κτίριο, στο Μουσείο Κατσιμαντή. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε συνθήκες όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι, θα συνεχιστεί, γιατί αυτή η βιομηχανική κληρονομιά πρέπει να αναδειχθεί, είναι σπάνια και έχει μεγάλη σημασία τόσο για την πόλη όσο και για τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ. Όποιος δεν έχει δει το μουσείο μπορεί να περάσει σιγά σιγά. Θα πρότεινα να μην μπαίνουν πάνω από 10-15 ταυτόχρονα, να αποκτήσει μια εικόνα και θα είμαστε κι εγώ και οι συνεργάτες μου εκεί για να λύνουμε όσες απορίες και να δίνουμε πρόσθετες πληροφορίες σε όποιον θέλει. Και παράλληλα θα ξεκινήσει και η συναυλία του γνωστού συγκροτήματος του Μιχάλη Λαμπρίδη, που μας δίνει αυτή τη φιλική παρουσία εδώ για να πλησιώσει τη σημερινή μας, τα σημερινά μας εγγένεια. Καλώς ήρθατε. Είστε καλά. Είστε εδώ. Και αν θέλετε να σας πω τις δύο λόγια για το σκαγιοπείο, αφού ρίξετε μια ματιά, είμαι στη διάθεσή σας. Αν δείτε εκεί στην τηλεορασούλα, να δείτε πώς είναι ακριβώς πάνω με το ψήφι. Τι γίνεται, γεια σας. Καλά, καλά. Πώς είναι ακριβώς πάνω με το ψήφι.
Ανεβαίνουν δύο παρακελώνες μολύβι. Έτσι μπαίνουν μέσα στο καζάνι, το οποίο χρησιμοποιεί κάρβουνο κόκκι, τα παίρνει στα καράβια, δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούν και τα καράβια, και στη συνέχεια το λιωμένο μολύβι με κουτάλες μπαίνει μέσα από αυτό το τρυπητό που έχει διαφορετικές διαμέτρους, πέφτει σαν ζεστή βροχή, προσπαθήσαμε να το αναπαραστήσουμε εκεί, την βροχή, πέφτει μέσα στην λεκάνη αυτή που περιέχει νερό. Το μείγμα αυτό μπαίνει και λίγο αντιμόνιο και λίγο αρσενικό, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σφαιρικότητα της σταγόνας. Αλλιώς θα πέφτει μέσα σταγόνες. Εκεί έχει ένα βιντεάκι, τώρα θα ξεκινήσει, που δείχνει τι υπάρχει σήμερα πάνω. Είναι όλος ο εξοπλισμός, σώζεται σε αυτό το σκαγιοπείο. Δεν είναι... Τώρα έτυχε από ψηλά τη γούρνα αυτή την λεκάνη ψήξης. Εδώ είμαστε στον πύργο, πάμε κοντά, η σκάλα από δεξιά που ανεβαίνεις, η τροχαλία που ανεβάζουν πάνω το μόλυβδο, αριστερά το καζάνι, θα το δείτε και πιο, εδώ μπαίνει το κάρβουνο, από πάνω το καζάνι που είναι δύο χελώνες μολύβδου, πολλές ώρες, όλη τη νύχτα έκυγε το καζάνι για να φτάσει στο 400 βαθμούς, για να μπορέσει το πρωί. 460 θέλει να λιώσει το μολύβι και μετά από αυτή την καταπακτή μέσα ήταν το κόσκινο το τρυπητό που έπεφταν οι σταγόνες. Το νερό πώς ανανεώνονταν στη λεκάνη? Υπάρχει από κάτω πηγάδι. Ναι, και υπήρχε με μηχανισμός που το νερό. Όχι μηχανισμός, κουβάδες. Μηχανισμός κανένας εδώ. Αυτό είναι το φοβερά εντυπωσιακό. Έχουμε μία παραγωγή από πρώτη μέχρι τελικό προϊόν, μπαίνουν σε κουτάκια και παίρνουν και ετικέτες και είναι και διάσημα στην Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει καμία μηχανοκίνηση. Καμία. Υπάρχει κάποια ενίσχυση του αερισμού της προϊόντας? Υπάρχει καμινάδα. Υπάρχει καμινάδα. Εκεί, ναι, υπάρχει καμινάδα. Τοξικότητα μεγάλη στις ανεπιμένες του μολύβδου, αλλά νομίζω ότι επειδή η κάτω δεν ανέβαιναν ουσιαστικά ποτέ επάνω, κατά κάποιο τρόπο το τραβούσε όλο ο επάνω χειριστής, ας πούμε. Δεν είναι, ας πούμε, να είναι κάποιο ειδικό σταλάζι. Έχουμε βρει... Όχι, τέτοια πράγματα δεν κάνα τότε. Ήταν τελείως άλλη η νοοτροπία των ανθρώπων. Καταρχήν δεν συνειδητοποιούσαν το κίνδυνο, πρώτα. Δεν ξέρανε. Τον ιστέρο τον μαθαίνουμε τώρα αργά. Πρώτον. Δεύτερον, θεωρούνταν μάστορας ο επάνω. Ενώ κάτω ήταν οι δουλειές πολιτικές. Έχουμε τα ονόματα δύο μαστόρων που δούμε στον πύργο. Λοιπόν, αν περάσετε τώρα στο δωματιάκι, έτσι λίγοι, έχει ακούγονται προφορικές μαρτυρίες εργατών που δούλεψαν εδώ. Του Θανόπουλου και τη Ιωδόπη Ανερούση, που ήταν η κόρη, η οποία είναι η μόνη γυναίκα που δούλευε στο σκαγιοπείο. Και δούλευε, έκανε διαλογή, όχι, έκανε διαλογή, γύρναγε το κόσμο και το σκάγιο. Τι τραβούσα από τα πουταράκια. Για να ακούσα την πολύ. Τι έτοιμασε. Όταν πάτε στην Βολικό, μία ακόμα δημοτικό σχολείο. Αυτή είναι η καταξιδιά. Μας έρχεται τα παιδικό. Το ρολί τα ανεβάζαμε με την αρχήνα αμπά. Πρέπει να δύο διαλογές. Η μία στο γυαλί για τη σφαιρικότητα. Τη βάζαμε από το γυαλί που έχουμε εκεί. Βάζαμε τα σκαλιά να κυλήσουν. Αυτά που ήταν πολύ καλές σφαίρες, παίρναν την ώρα και Είναι λίγο παραμύθι, αλλά κάνει νόημα, διότι ουσιαστικά δημιουργήσε ένα καμπαναριό. Αναβαράζει το καμπαναριό.
Έχουμε τα πρώτα, έχουμε φωτογραφίσει τα παλιότερα. Επάνω, λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Έρχονται εδώ μολύβι, έτσι σε κελώνες, έτσι σε λέξεις. Ψηλά, ψηλά, υπάρχει το καζάνι, κάτω από το οποίο και η φλόρα. Μπαίνουν οι δύο κελώνες μέσα στο καζάνι και λιώνουν. Το λιωμένο μολύβι γυρνάει μέσα, ρίχνει τις κουτάλες μέσα σε αυτό το τρίπι. Υπάρχουν τρένα και τρένα, μυστήρια τρένα, τρένα του ΟΣΕ, τρένα της νύχτας. Τα τρένα της νύχτας είναι χωροχρονικές παγίδες, σαν να λέμε φυλακές ή κελιά στο χωρόχρονο, και εκεί εκτείουν τις ποινές τους οι διάφοροι ήρωες που ασκούν γοητεία στο υπογάστριο του ασυνειδίτου μας και στη λίμπητό μας. Το επόμενο κομμάτι λέγεται «Φεύγω, δεν θα προλάβεις». Όταν κάποιος γράφει στίχους και τους αποδίδει μουσικά, συνήθως εξοραίζει τον πόνο του, δηλαδή το δημιουργικό του δαιμόνιο. Αφού τελειώσει, βλέπει τις ραγισματιές στον καθρέφτη του. Το πιο να δεις το νερό.
υπάρχουν ανάμεσα στους διάφορους υπότες κάποιοι που δεν μονομαχούν πλέον, αιώνια ραγισμένοι, περιφέρονται μεταξύ ουρανού και γης. Είναι οι υπότες της παρέτησης. Είναι σπάνιο είδος και δύσκολα ανιχνεύσιμο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αφήνουν πίσω τους μυρωδιά βρεγμένου χώματος. Φεύγεις, έρχεσαι, πού πας. Η οποία είναι πολύ επικίνδυνη κάποιες φορές. Βάζει τις βόμβες της, σκοτώνει την ηλιθιότητα και φεύγει χορεύοντας πάνω από την Αθήνα παρέα με τους αμετανόητους. Thank you.
Το να υψώνεσαι πάνω από τη μιζέρια που έχουν θεσπίσει οι δυνάστες σου και να τους κοροϊδεύεις με την κρυμάτσα του χάρου είναι επαναστατική πράξη υψηλής αισθητικής. Είναι αυτό που κάθε μέρα, από εδώ και στο εξής, θα πρέπει να είναι η προσευχή του σκεπτόμενου ανθρώπου και όχι του homo teleopticus. Τώρα θα έρθουν οι γερανοί. Στα υπερώα των ερωτευμένων ψυχών του αστερισμού του Βέγα. Κλειστά συστήματα.
παιδιά. Τίποτα πιο κινηματογραφικό από την εικόνα μιας γυναίκας που σκυμμένη στην κουπαστή ενός πλοίου κοιτάει τη θάλασσα. Το ταξίδι στο Αιγαίο είναι η εσωτερικευμένη ανάγκη να διασχίσουμε την προσωπική μας θάλασσα μετρώντας τα ναυάγια μας με φόβο και με πάθος. Μαχαίρια, πυραβαλιά, μαζί σου σέρβις.